Καλημέρα! Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 και το θέμα μας σήμερα είναι τα καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά και αν τα καλά παιδιά είναι καλοί για σύντροφοι. Αφορμή για αυτό το vlog αποτέλεσε μια επιστολή, η οποία επιστολή όμως είναι γραμμένη σε πολύ δυσνόητη γλώσσα, γι' αυτό δεν θα τη διαβάσω για να μην μπερδευτούμε. Όμως φίλε που έστειλε στην επιστολή, Ελπίζω να καταφέρω να μεταφέρω αυτά που ήθελες να πεις μέσω της επιστολής με ένα ευκρινή τρόπο που να σε ικανοποιήσει και εσένα ότι δεν σε έχω αδικήσει. Ε, αφορμή για να στείλεις την επιστολή ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή ε, «Θέκλα μιλάμε ανοιχτά» η οποία μεταδόθηκε 8 Αυγούστου 2019 και στην οποία αυτή η επιστολή ε, αναφερθήκαμε στη βία κατά των γυναικών, στην έμφυλη βία, στο στόλκινγκ, στην παραβατικότητα, στην παραλληνηματική ζήλια κλπ. Και ε, έγραψες έγραψε εσύ βλέποντα αυτή την επιστολή, την, οποία, την, την εκπομπή την οποία όπω είπε, παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον, μια επιστολή σε μένα στην οποία μου είπε: Ξεχάσατε κάτι και θέλω να το προσθέσω. Δεν ή δεν σα δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσετε γι' αυτό. Για το κοινωνικό στερεότυπο, το οποίο σπρώχνει τις κοπέλες, μάλλον το κοινωνικό στερεότυπο που επιβάλλει η pop κουλτούρα, δηλαδή που επιβάλλεται διαμέσου των διαφημίσεων, του διαδικτύου, των ταινιών, των σειρών κλπ για το ότι τα κακά παιδιά είναι ελκυστικά. Τα κακά έως και παραβατικά παιδιά είναι ελκυστικά, ενώ τα καλά παιδιά είναι προβληματικά. Και... Όπω μου έγραψε στην επιστολή, θεωρεί και πιστεύει ότι αυτή η... αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι είναι βαρετά τα καλά παιδιά, είναι θύματα τα καλά παιδιά, άρα καλύτερα να είσαι με ένα κακό παιδί για να έχει ενδιαφέρον στη ζωή σου και να έχει action, να έχει δράση και να είσαι ερωτευμένη και να το θαυμάζει κλπ. κλπ. Είναι ένα παράγοντα που σπρώχνει τι κοπέλε να μπλέκουν με επικίνδυνου ανθρώπου που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το έγκλημα που το, για, το, για τέτοιου είδου εγκλήματα μιλούσαμε σε εκείνη την εκπομπή. Έχει δίκιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το θέμα. Έχει δίκιο ότι υπάρχει διαδεδομένη η άποψη ότι τα καλά παιδιά είναι βαρετά. Τα καλά παιδιά είναι θύματα. Τι σημαίνει καλό παιδί. Καλό παιδί για μένα σημαίνει ένας καλός άνθρωπος. Ένας θετικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει κίνητρα αγνά και ανιδιοτελή όταν προσεγγίζει μια γυναίκα. Ένα καλό παιδί είναι κάποιος ο οποίος θέλει να ερωτευτεί, θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί, θέλει να δώσει και να πάρει, θέλει να συνδεθεί ουσιαστικά με μια γυναίκα. Έχει την καλοσύνη να σεβαστεί τη γυναίκα, να την εκτιμήσει τη γυναίκα, να τη δει όπως είναι ολόκληρη και να μην τη βλέπει μόνο κομμάτι. Αυτό είναι ένα καλό παιδί. Κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη ιδέα να επιδιώκουμε να φτιάχνουμε σχέσεις με καλά παιδιά. Είναι υγεία το να επιλέγουμε τα καλά παιδιά και να μας ελκύουν τα καλά παιδιά. Είναι δείγμα ψυχικής υγείας να μας ελκύουν τα καλά παιδιά. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν πολλά καλά παιδιά. Και θα σας πω, ως κοινωνία βοηθούμε τους άνδρες, βοηθούμε τα νεαρά αγόρια να ακολουθήσουν το δρόμο ενός καλού παιδιού, τον καλό το δρόμο, το δρόμο της αρετής. Όχι. Όχι. Όχι, όταν υπάρχουν ένα σωρό ανεύθυνοι τύποι μου, βγαίνουν στο διαδίκτυο και λένε στους άνδρες και στα νεαρά γόρια, ελάτε να σας δείξουμε πώς να, α, πώς να ρίχνετε γυναίκες. Ελάτε να σας κάνουμε pick-up artist. Pick-up artist σημαίνει αυτός που καταφέρνει και ρίχνει γυναίκες. Το καμάκι που έλεγανε παλιά στη, στην Ελλάδα. Ελάτε να σας κάνουμε γυναικάδες. Ελάτε να σας μάθουμε να γίνετε παίχτες. Ελάτε να σας μάθουμε να παίζετε τις γυναίκες στα δάχτυλά σας. Ελάτε να σας μάθουμε να έχετε πολλές γυναίκες. Αυτό το πράγμα φθύρει και διαφθίρι συναισθηματικά, ηθικά και ψυχικά τα νέα παιδιά. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Πολύ επικίνδυνες και για την ψυχική μας υγεία και για την ψυχική μας ισορροπία και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνδεθούμε. Δεν είναι ψυχική υγεία, δεν είναι υγιές πράγμα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το επιδιώκουμε να γίνουμε παίχτες και να γίνουμε παίχτριες. Να γίνουμε κακά γόρια και κακά κορίτσια, δεν είναι υγιές αυτό το πράγμα. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό, μπορεί να το κάνουν να φαίνεται ελκυστικό, μπορεί να είναι ξέρω εγώ ο James Dean, να ήταν ο James Dean παλιά το πρότυπο του κακού παιδιού, Μπορεί να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας συνδεδεμένο με τη δράση, με την περιπέτεια, με τον έρωτα, με την ε, Στην ουσία όμως όταν μπλέξεις με ένα κακό παιδί, το πιο πιθανό είναι αυτό το κακό παιδί να καταλήξει στη φυλακή και μπορεί να καταλήξει και εσύ στο χώμα. Δηλαδή είναι επικίνδυνο να επιδιώκουμε να γίνουμε κακά παιδιά και είναι επικίνδυνο να επιδιώκουμε να φτιάχνουμε σχέσεις με κακά παιδιά. Γιατί τα καλά παιδιά είναι παρεξηγημένα. Τα καλά παιδιά είναι παρεξηγημένα για διάφορου λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι ότι χαλάνε την πιάτσα τα καλά παιδιά. Τα πραγματικά καλά παιδιά. Χαλάνε την πιάτσα. Γιατί αν υπάρχει ένα άνθρωπο που είναι καλό παιδί, όπω είναι ο άντρα μου για παράδειγμα, όπω είναι ο Παναγιώτη. Μιλάω για τον άνθρωπο που τον ξέρω, ο οποίο είναι πραγματικά καλό παιδί. Ο οποίο έχει αγνά συναισθήματα και αγνά κίνητρα και είναι ξεκάθαρο και αληθινό, χαλάει την πιάτσα. Γιατί ο Παναγιώτης, όταν κάνει τα πράγματα που κάνει και όταν έχει κάνει τα πράγματα που έχει κάνει, ε, ξεμπροστιάζει αυτού οι οποίοι δεν είχαν τα κότσια να ζήσουν τη ζωή του όπω τι δύο Παναγιώτε και δεν είχαν τα κότσια να αγαπήσουν όπω αγαπά ο Παναγιώτη. Χαλούν την πιάτσα τα καλά παιδιά. Γι' αυτό κατηγορούνται. Επίση, τα καλά παιδιά ε, ε, είναι αυτοί οι οποίοι μαθαίνουν τι γυναίκε να, δικαι... να, να, να ζητούν δικαιώματα. Δηλαδή, αν έρθει ένα καλό παιδί και σε αγαπήσει και σε. He showers you with his love, που λένε στα αγγλικά. Σου κάνει μπάνιο με την αγάπη του και σε γεμίζει με την αγάπη του και σε πλημμυρίζει με την αγάπη του. Μετά, αν τυχόν τελειώσει η σχέση αυτή με το καλό παιδί, που δεν τελειώνει εύκολα μια σχέση με ένα καλό παιδί, γιατί άμα βρει ένα καλό παιδί, θε να το κρατήσει και να έχει αγάπη στη ζωή σου συνέχεια, τότε αν μετά συναντήσει ένα παλιό παιδό, θα πει: τι θα σε κάνω εγώ εσένα. Δεν σε κάνω εγώ εσένα. Δεν ξέρει να αγαπήσει, δεν ξέρει να μοιραστεί, δεν ξέρει να, να δώσει και να πάρει. Είτε τα κακά παιδιά τι κάνουν, παίρνουν, 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 παίρνουν και δεν δίνουν. Και ποιε είναι θύματα, αυτέ οι οποίε και με κακά παιδιά. Γιατί είναι ελκυστικά τα κακά παιδιά σε εμά. Τα κακά παιδιά είναι ελκυστικά στι γυναίκε, γιατί αυτό διδάσκει pop κουλτούρα, ή αυτό έχει διδάξει pop κουλτούρα σε παλαιότερε εποχέ, ή ακόμη συνεχίζει να, διδά, να διδάσκει, γιατί για μένα είναι απαράδεκτο. Παράδεκτο στη σημερινή εποχή να βγαίνει ο καθένα, ο πασαή. Γιατί για να ανοίξει κανάλι στο YouTube, για να μιλήσει στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό. Εντάξει, εγώ έχω αυτό το κανάλι εδώ πέρα και είμαι ψυχολόγο. Έχω και εδώ. Αν μπει κάποιο στην ιστοσελίδα μου, θα κλαπεί το τοτικό μου, θα δει και τα πτυχία μου, θα δει και την άδεια εξασκή του επαγγέλματο, τα κρατένε μου κλπ. Μπορεί ο καθένα καθένας να ανοίξει ένα κανάλι και να λέει: Ελάτε εδώ αγόρια να σα μάθω πώ να γίνετε κακά παιδιά να σα θέλουν οι γυναίκε. Ή ελάτε γυναίκε να σα μάθω πώ να ρίξετε ένα κακό παιδί. Δηλαδή το κακό παιδί ηρωοποιείται. Και λέει ο φίλο στην επιστολή που έχει στείλει ότι γύρω στα 40 λέει: Τα κακά παιδιά καταλήγουν στη φυλακή. Ελπίζω τα, καλά, ελπίζω τα κορίτσια που βλέπουν τα κακά παιδιά να μην καταλήξουν στο χώμα, Γιατί η επιστολή σου ξεκίνησε από μια χομπή τέτοια. Και οι έρχονται λέει: Οι γυναίκε και λέει που πήγαν τα καλά παιδιά, και τότε στα 40 του ψάχνουν να βρουν τα καλά παιδιά. Λοιπόν. Γιατί τα καλά παιδιά είναι παρεξηγημένα, γιατί υπάρχει μια περίπτωση. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» είναι στο κεφάλαιο που μιλάει για το πώς είναι να έχει σχέση με ένα συνεξαρτόμενο πρόσωπο, που ένα καλό παιδί μπορεί να μην είναι καλό παιδί, να είναι συνεξαρτόμενος και να φαίνεται σαν καλό παιδί. Το πραγματικά καλό παιδί δεν βλάπτει ούτε τον εαυτό του, ούτε τους άλλους. Το πραγματικά καλό παιδί δεν είναι θύμα. Το πραγματικά καλό παιδί δεν είναι βαρετό. Ο καλό άνθρωπο είναι έξυπνο άνθρωπο. Το έχω πει πολλέ φορέ. Την επιλογή τη κακία την κάνουν μόνο άνθρωποι που δεν είναι ευφύ. Ένα έξυπνο άνθρωπο επιλέγει την καλοσύνη γιατί η καλοσύνη είναι καλή και για τον ίδιο και για του γύρω του. Δεν είναι ευφύ επιλογή η κακία. Και φέρτε στο μυαλό σα του ανθρώπου που γνωρίζετε στη ζωή σα, του τοξικού τη δική σα ζωή. Και σκεφτείτε πόσο μυαλό έχει αυτός ή έχει αυτή, πόσο έξυπνο είναι. Και θα δείτε ότι αντικειμενικά δεν κάνουν ευφύς επιλογές. Και αντικειμενικά πέφτουν στους λάκους οι ίδιοι που ανοίγουν για τους άλλους. Λοιπόν. Δεν είναι καλό παιδί κάποιο που είναι συνεξαρτώμενο. Είναι ένα άνθρωπο που χρειάζεται να κάνει ψυχοθεραπεία για να αγαπήσει τον εαυτό του και να μπορέσει να είναι καλό παιδί προ τον εαυτό του και μετά να είναι καλό παιδί και προ του γύρω του. Τα πραγματικά καλά παιδιά είναι έξυπνοι άνθρωποι, είναι ενθουσιώδεις άνθρωποι, είναι άνθρωποι που έχουν τη χαρά της ζωής και είναι άνθρωποι που μπορούν να αγαπήσουν. Υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον από την αγάπη. Υπάρχει κάτι πιο ανατρεπτικό, υπάρχει κάτι πιο ενθουσιαστικό. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη, την έφτιαξα μόνη μου. Υπάρχει κάτι που να μα ενθουσιάζει περισσότερο από την ικανότητα του να ή μπούμε με έναν άνθρωπο σε μια διαδικασία που να εναγκαλιστούμε την αγάπη, να αποδεκτούμε την αγάπη και να τη ζήσουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι μύθος ότι τα καλά παιδιά είναι βαρε, βαρετά οι θύματα. Εκείνα δεν είναι καλά παιδιά. Εκείνα είναι συνεξαρτώμενα πρόσωπα που συνεξαρτώμενα πρόσωπα έχει και άνδρες και γυναίκες. Όσοι διαβάσει το βιβλίο μου ε, «Ψυχολογικός πόλεμος» θα καταλάβετε μέσα από το βιβλίο ότι σημαίνει «συνεξαρτώμενος». Και έχω μάθει κάτι τελευταίο στο οποίο σας το λέω, γιατί ξέρετε ότι έχω καινούργιε πληροφορίε τις μοιράζομαι. Υπάρχει το alanon.gr που είναι η ιστοσελίδα στην οποία είναι οι συναντήσεις για τους ΑΑ της Ελλάδος και της Κύπρου, που είναι οι συναντήσεις για τα συνεξαρτώμενα πρόσωπα, οι οποίες μπορεί παράλληλα με την ψυχοθεραπεία να βοηθήσουν ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο να βγει από τη συνεξάρτηση. Άλλο πράγμα η συνεξάρτηση, που είναι μια κατάσταση εκεί πέρα ψυχικής διαταραχής που χρειάζεται βοήθεια κάποιο να το ξεπεράσει, και άλλο να είσαι καλός άνθρωπος. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Να μην τα κάνουμε όλα ίσα και όμοια. Λοιπόν, είναι σπουδαίο πράγμα να είσαι καλός άνθρωπος και για μένα είναι στόχος ζωής. Και εύχομαι και για τα παιδιά μου να είναι καλοί άνθρωποι και τον άντρα μου τον αγάπησα και τον μαντρέφτηκα επειδή είναι καλός άνθρωπος. Σοβαρό μιλώ. Σοβαρό μιλώ. Γι' αυτό τον αγάπησα και τον παντρεύτηκα επειδή είναι καλός άνθρωπος. Όχι ότι δεν έχει άλλα προσόντα, έχει άλλα προσόντα, αλλά με τα προσόντα που είχε, αν δεν ήταν καλός άνθρωπος, δεν θα έβγαινα μαζί του μία φορά. Τέλος πάντων θα έβγαινα μία φορά και θα φεύγω. Δεν επενδύουμε την ευτυχία μας πάνω στην κακία. Δεν επενδύουμε την ευτυχία μας πάνω στη βλακία. Γιατί η κακία είναι βλακία. Η παραβατικότητα είναι επικίνδυνη. Δεν επενδύουμε την ευτυχία μας πάνω σε επικίνδυνες συνθήκες. Καιρό είναι να βρουν τη θέση που τους αξίζουν στην καρδιά μας τα καλά παιδιά και να ρωτήσω και κάτι, εμείς είμαστε καλά κορίτσια και θέλουμε καλά παιδιά. Μπορούμε εμείς να γίνουμε καλά κορίτσια. Και τώρα θα θυμηθώ ένα βιβλίο που είχα διαβάσει παλιά, «Τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά πάνε παντού», μια Γερμανίδα φεμινίστρια, το οποίο δεν μου πολύ άρεσε. Μιλούμε για βιβλίο 30 ετών φυσικά, παλιό. Η γνώμη μου είναι ότι οι άνδρες και γυναίκε μπορούμε να αγνοήσουμε το φίλο μα και να μην το αφήσουμε να μα χαρακτηρίζει στα πάντα μα, να το δεχτούμε ω μια μεταβλητή, αλλά να μην είναι αυτό που μα χαρακτηρίζει πάνω απ' όλα, και μπορούμε να επιδιώξουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν είναι καλή ιδέα ούτε κακό κορίτσι να είσαι, ούτε κακό αγόρι να είσαι. Είναι μια αντίδραση το να σε κακό και να σε κακό αγόρι. Είναι μια αντίδραση ίσω σε μια κακοποιητική παιδική ανατροφή. Είναι μια αντίδραση σε γεγονότα στη ζωή που σε έχουν ενοχλήσει. Αλλά δεν είναι υγιή αντίδραση. Το να είσαι κακό παιδί κάνει ζημιά σε σένα και στους γύρω σου. Δεν είναι καλή επιλογή το να είσαι κακό παιδί ή το να επιλέγεις να είσαι με ένα κακό παιδί. Δεν είναι υγιές το να είσαι κακό παιδί. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Φίλε, δεν έχω διαβάσει την επιστολή σου, γιατί έχω κάνει τρία vlogs τα οποία έσβησα προσπαθούν να διαβάσω την επιστολή σου. Επειδή είσαι θεωρητικό πολύ και διαβάζει πολλά πράγματα, δεν θα ήταν κατανοητή στον κόσμο. Ελπίζω με αυτά που είπα να έχω μεταφέρει αυτά που, το νόημα αυτό που θέλει να μεταφέρει και θέλω να διαβάσω τα σχόλιά σα. Ποια είναι η γνώμη σα για τα κακά παιδιά, ποια είναι η γνώμη σα για τα καλά παιδιά. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι παντρεμένη με ένα καλό παιδί, χαίρομαι πάρα πολύ να είναι ο γιος μου καλό παιδί, χαίρομαι πάρα πολύ να είναι η κόρη μου καλό παιδί. Πάρα πολύ. Σκοπός μας είναι η καλοσύνη, γιατί χωρίς καλοσύνη δεν μπορείς να έχεις ούτε ευτυχία. Καλή Κυριακή να έχουμε την αγάπη μου.